2020, όταν σχεδιάζαμε αυτό το πλάνο το οποίο εφαρμόσαμε στο τουρισμό, δεχόμασταν τη μία επίθεση, εμετική επίθεση πίσω από την άλλη. Με αδιανόητη χυδαιότητα, με σκληρότητα, ότι ήμασταν μια επικίνδυνη διοίκηση και. Γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι στην κοινωνία, πάντως την βορύχη, έρχονται να κλέψουν από τον πόνο, να κλέψουν την δημοσιότητα. Το βλέπουμε δυστυχώς. Μου στρώνεται τώρα το χαλί, γιατί βλέπω εδώ τώρα η κυρία Καματερού από την ΚΟ μας λέει ότι σπεκουλάρουν στις γραμμές που σβήστηκαν στο ζυπάρι στο γήπεδο του μπάσκετ. Τι είναι αυτό τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Ποιοι σπεκουλάρουν και τι έγινε με τις γραμμές του μπάσκετ, δεν καταλαβαίνω. Να σας πω. Έγινε μια εργολαβία σε 3 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ στην ΚΟ. Μια μελέτη την οποία είχε κάνει ο Δήμος της ΚΟ. Έχει 3 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Μας ζήτησε από την περιφέρεια να το χρηματοδοτήσουμε. Το χρηματοδοτήσαμε. Το έργο δεν είναι κανένα μεγάλο ή ακριβό έργο. Βλέπω και άλλο μήνυμα. Ο κύριος Γρηγόρης, από κό και αυτό εδώ. Να απαντήσει, λέει ο κύριος Χατζημάρκος, στον κύριο Πασανικολάκη. Μισό λεπτό, παιδιά. Δεν έχω χάσει μπάλα. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Υπάρχουν στον τόπο μας αθλητικοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν ξεχάσει τον όρο αθλητικοί, είναι σκετοπαράγοντες και με κάθε ευκαιρία προσπαθούν να βγάλουν αυτό το οποίο έχουν μέσα τους, το οποίο δεν θέλω να το περιγράψω. Λοιπόν, με αυτή η εργολαβία, δεν έκανα ένα πολύ μεγάλο ή ακριβό έργο, ένα μικρό έργο ήταν. Αυτή η εργολαβία είχε μια ταλαιπωρία στην διαδικασία της. Εννοείται το γήπεδο δηλαδή, το γήπεδο μπάσκετ. Η δημοπράτηση, ναι. Το να φτιάξουν τα γήπεδα μπάσκετ. Τι συνέβη δηλαδή τώρα. Λοιπόν, καθυστέρησε η διαδικασία της δημοπράτησης γιατί είχε μια νομική περιπέτεια. Από αυτό που ο νόμος προβλέπει, δεν έχει αναθέτουσα αρχή αυτό που δημοκρατεί το έργο, δεν το ελέγχει πια όταν αρχίσουν να εφαρμόζονται κάποιες διαδικασίες. Δεχτήκαμε ένα σωρό επιθέσεις για την καθυστέρηση, λες και το νομικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι τη δουλειά της αυτοδιοίκησης. Ξεκίνησε το έργο να φτιάχνεται, σταμάτησε ο εργολάβος κάποια στιγμή γιατί είχε έντονες βροχοπτώσεις. Δεχτήκαμε μια νέα σειρά χυδαίων επιθέσεων. Μετά διαπιστώθηκε ότι η μελέτη που μας είχε δώσει ο Δήμος δεν είχε συμπεριλάβει μια επιπλέον εργασία στο υπόστρωμα. Χρειάστηκε να κάνουμε εμείς αύξηση του προϋπολογισμού και το κάναμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε μεγάλο έργο. Νομίζω ότι ξεπερνάει και τις 200.000 ευρώ και τα τρία μαζί. Ποιο είναι το πρόβλημα, για να καταλάβουμε, κύριε Χατζημάρκο. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα. Οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που έχουν μέσα στη ψυχή τους, θέλουν να το βγάλουν με κάθε τρόπο. Λοιπόν, μια μπασκέτα ήταν επικίνδυνη. Βρέθηκε ότι ήταν επικίνδυνη και θα κινδύνευαν τα παιδιά. Σταμάτησε ο εργολάβος, ενημερώσαμε το Δήμο για να μην κάνουμε τροποποίηση της μελέτης και ο Δήμος αμέσως ανταποκρίθηκε και του είπαμε κάντε το εσείς τώρα αυτό να γίνει γρήγορα, μια και είναι δικό σας το γήπεδο. Λοιπόν, κάντε το να γίνει γρήγορα γιατί άμα αλλάξουμε τη μελέτη και γι' αυτό θα χάσουμε και άλλο χρόνο. Το έκανε ο Δήμος αμέσως, ανταποκρίθηκε άμεσα και άριστα. Δεχτήκαμε και άλλες επιθέσεις εκεί. Βγάζανε φωτογραφίες στην μπασκέτα που έγινε, λες και εμείς πήγαμε να χαλάσουμε την μπασκέτα. Εμείς βρήκαμε ότι η μπασκέτα ήταν χαλασμένη και κατέληξε τώρα μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, όταν έγιναν οι εργασίες εκεί, φαίνεται ότι έγινε το ένα από τα τρία γήπεδα βάφτηκε σε μέρα που είχε θερμοκρασία που δεν έπρεπε να γίνουν οι διαγραμμίσεις και κάποιες διαγραμμίσεις λίγο ξεθόριασαν. Αυτός είναι ο λόγος, ξεθόριασαν οι διαγραμμίσεις και εμάς. Ακριβώς. Ναι. Και εδώ είναι η κορύφωση της χυδαιότητας. Η κορύφωση της χυδαιότητας, κύριε Λουίζο, είναι η εξής. Βγαίνει άρθρο του μεγαλοπαράγοντα, ο οποίος λέει τα έργα και όπου βγει δεν αξίζουν τα παιδιά μας, έργα και όπου βγει. Δηλαδή με τα Τέμπη, αυτό εννοεί και όπου είχαμε βγει. Είχαμε και το συσχετισμό ενός έργου μιας διαγράμμισης και αυτό το λέει... Άρα σας πάνε τρένο λοιπόν, σας πάνε τρένο, κύριε Χατζημάρκο. Αυτό το λέει τώρα ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι νοιάζεται για τα παιδιά, γιατί είναι αθλητικός παράγων, για το γεγονός ότι βανδαλίστηκε το γήπεδο μόλις το φτιάξαμε, γιατί κάποιοι έκαψαν αυτά που βάλαμε με την εργολαβία.
Βάλαμε και μια καινούρια, νομίζω, και ένα μπάγκο που είναι για τους αθλητές με κάτι πλαστικά που το καλύπτουν. Τον βαδάλισαν αυτό, νομίζω, το κάψανε. Μόλις τελειώσαμε το έργο σε ολοκένουργιο γήπεδο. Για το παράγον που αγαπάει. Το συγκεκριμένο το γήπεδο, το συγκεκριμένο γήπεδο, ναι, στο Ζυπάρι. Ναι, δεν είχε να πει τίποτα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν είχε να παρατηρήσει τίποτα για τον βανδαλισμό, όπου χρειάστηκε να το ξαναφτιάξουμε και το φτιάξαμε αμέσως. Αλλά βρήκε τη διαγράμμιση. Βρήκε τη διαγράμμιση και σκέφτηκε ότι Βορύχος, γιατί ντροπή τους να συνδέουν αυτό με ένα ατύχημα που έχασαν τη ζωή τους 57 νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν είναι αθλητικοί παράγοντες αυτοί. Είναι σκέτο παράγοντες της κακιάς ώρας. Παράγοντες της κακιάς ώρας είναι, κύριε Λοΐζο. Και το λένε αυτό με αυτή τη χειδαιότητα. Σε μια περιφέρεια που έχει φτιάξει δεκάδες γήπεδα που δεν είναι αρμοδιότητά μας. Που δεν είναι αρμοδιότητά μας και το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ κόπο. Δαπανούμε και ίδιους πόρους και έχουμε φτιάξει δεκάδες αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλα. Λίγο πολύ είναι γνωστά και τα... Και, μεγάλα. Ναι. Και τα λέμε μικρά αυτά. Και μεγάλα. Αλλά κάποιοι άνθρωποι, αυτό επαναλαμβάνω, που έχουν μέσα στην ψυχή τους, δεν μπορούν να το αποχωριστούν. Τους χαρακτηρίζει όλη αυτή η χειδαιότητα και νομίζω ότι αρκετά έχουμε ασχοληθεί μαζί τους. Η κοινωνία πηγαίνει μπροστά, όχι με αυτούς. Η κοινωνία πηγαίνει μπροστά με αυτούς που ανέχονται, αυτούς που κάνουν αυτά.